Έχουμε στην άλλη γραμμή τη σύνδεση τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και εκπρόσωπο για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τον κύριο Μάκη Σαββίδη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, φοβάστε εσείς το ηλεκτρονικό κυρίως εμπόριο, όλες αυτές τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ότι θα σας επηρεάσουν? Όχι, τον αντίον. Τουναντίον, διότι θα σταματήσουν τα εισαγόμενα κυρίως προϊόντα ηλεκτρονικά να έρχονται στην Ελλάδα. Ήδη η χώρα μας το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει μια εκροή παραγγελιών και κεφαλαίων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, ειδικά προς την Ασία, σε παραγγελίες που γίνονται στα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα της Κίνας ειδικά. Αυτή όλη η γεωπολιτική ανατάραξη θα βοηθήσει το εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο και το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο και θα βοηθήσει επίσης τα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θεωρείται ευκαιρία εσείς, έτσι, για το δικό σας τουλάχιστον κλάδο. Βεβαίως είναι και ευκαιρία, διότι τα ποσά που έχει δαπανίσει ειδικά η Κίνα για να κυριεύσει, για να κατακτήσει αγορές της Δύσης είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτή όλη η κατάσταση, η γεωπολιτική ανατάραξη, ωφελεί τον περιορισμό και το κλείσιμο ως ένα βαθμό των οικονομιών. Κύριε Σαββίδη, τον πρόεδρο Τραμπ, παρακαλώ, παρακαλώ. Το τελευταίο διάστημα, είδα τον κύριο Τραμπ το τελευταίο διάστημα να διαφημίζει ότι εφόσον βγει θα κλείσει κι άλλο την αγορά με το Μεξικό, θα κλείσει κι άλλο την Αμερικάνικη οικονομία. Το ίδιο πάει να γίνει και στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Βλέπουμε ότι η απώλεια κεφαλαίων που έχουμε από τις εισαγωγές προϊόντων από Ασία, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα μέρη του κόσμου δεν κάνουν καλό στην Ευρωπαϊκή οικονομία, τον αντίον την στερούν οι δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προφανώς και λόγω της δυσκολίας που υπήρχε έτσι για αγορές κτλ. Είχατε προφανέστατα μια, δεν ξέρω αν ήταν απλώς ανωδική ή αν ήταν εκτόξευση αυτή η τάση που υπήρχε για το ελληνικό εμπόριο. Παρελθούσης της πανδημίας υπήρχε πτώση. Είναι έτσι? Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας εκτινάχθηκε η χρήση των ηλεκτρονικών γενικότερα που αφορούν και την κοινωνία και την οικονομία. Εν προκειμένου στην οικονομία διπλασιάστηκαν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις στη χώρα μας για να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον όγκο αγορών πωλήσεων που ήθελαν οι καταναλωτές. Αμέσως μετά από πέρσι βλέπουμε μια ομαλοποίηση, μια σταθεροποίηση της κατάστασης. Έχει μειωθεί η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα και έχει φτάσει ήδη λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω ότι το ταβάνι απορρόφησης, του ψηφιακής απορρόφησης για την Ελλάδα είναι γύρω στο 10%. Και όντως τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε ρυθμούς ανάπτυξης κάτω από 10%, 8% ή 7% ή 9%. Και αυτό είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι από τους λίγους κλάδους που είμαστε κοντά στο μέσο όρο ή σχεδόν ίδιο μέσο όρο με την Ευρώπη. Γιατί συνήθως, είτε στο εμπόριο είτε σε άλλες καταστάσεις, η Ελλάδα υπολείπεται του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Ο δικός σας κλάδος μάλλον είναι μια εξαίρεση. Είναι από τους μοναδικούς κλάδους, από τους λίγους κλάδους που είναι σε ανάπτυξη. Πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς τομέα στην Ελλάδα δεν ακολουθούν τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά δευτερογενείς, η βιομηχανία, δηλαδή η μεταποίηση στην Ελλάδα, ποτέ δεν ακολούθησε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν έχουμε ποτέ μεγάλα επιτεύγματα να δείξουμε σε αυτόν τον τομέα. Όμως θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια και με την συνέχιση ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ιδιαιτερότητας που έχει η χώρα μας όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, γιατί δεν κινείται στο ίδιο μήκος κύματος όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Ευρώπη, οι ελληνικές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις είναι προέκταση κατά 90% σχεδόν φυσικού καταστήματος. Οπότε ο Έλληνας πολίτης επιλέγει μια διακαναλική συμπεριφορά, ηλεκτρονική συμπεριφορά. Δηλαδή να πάει στο κατάστημα να δει το προϊόν και να το ψωνίσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή να το δει στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να ψωνίσει από το αναλογικό φυσικό κατάστημα. Αυτή η κατάσταση είναι γύρω στο 85-90% στην Ελλάδα.
και ακριβώς ανάποδη στη Βόρεια Ευρώπη. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ψωνίζουν κατά κόρον από τα ηλεκτρονικά καταστήματα χωρίς να επισκέπτονται τα φυσικά καταστήματα. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει γιατί, όπως συμβαίνουν όλα στην Ελλάδα, είτε το καλό είτε το κακό, έρχεται με μια χρονοκαθυστέρηση. Τώρα όμως που έχει περάσει αυτή η χρονοκαθυστέρηση και τα social media, επί παραδείγματι, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άνθρωπος πλέον να μην ασχολείται με τα social media. Φαντάζομαι ότι αυτός ο τρόπος σκέψης, δηλαδή πηγαίνω στο φυσικό κατάστημα, κοιτάζω το προϊόν και το αγοράζω από το ηλεκτρονικό, μάλλον θα αλλάξει και ειδικά με τις νέες γενιές. Σιγά σιγά αλλάζει, αλλά το θέμα είναι ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσφέρουν αυτή την εμπειρία στον καταναλωτή, ειδικά στη γυναίκα καταναλωτή, η οποία θέλει, για παράδειγμα, να πάει σε ένα κατάστημα να δοκιμάσει το ρούχο όπως στέκεται πάνω της, να δει ένα κόσμο πώς στέκεται πάνω της και μετά να το αγοράσει. Αυτό το πλεονέκτημα το έχουν οι ελληνικές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις σε αντίθεση με τα ξένα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία προσφέρουν μια καλύτερη εμπειρία όσον αφορά την φιλικότητα στα site τους και στις καλύτερες τιμές. Εμείς από την άλλη πλευρά, σαν ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο, προσφέρουμε αυτά τα πλεονεκτήματα μαζί με την καλύτερη τιμή. Είναι ένα μίξ προϊόντων και είναι μια συνήθεια που δύσκολα θα αλλάξει. Αλλάζει, όπως το λέτε, ειδικά στις νέες γενιές, αλλά δύσκολα θα αλλάξει στο γενικό πληθυσμό και θα πάρει χρόνια. Κλείνοντας, κύριε Σαββίδη, πώς πάει πραγματικά τώρα, αν μπορείτε να μου δώσετε πραγματικούς αριθμούς, το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο του εξωτερικού. Και δεν λέω μόνο τις βόρειες χώρες, γενικότερα. Σε τι θέση μπορεί κάποιος να μας σταθμίσει? Θα σας πω τον δείκτη DESI που παρουσιάζει κάθε χρονιά η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μελετάει την ψηφιοποίηση κοινωνίας και οικονομίας σε όλες τις 27 χώρες της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση για άλλη μια χώρα. Περνάμε μόνο τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Υστερούμε σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν το λες και πολύ καλό αυτό. Είναι επί σειρά ετών είμαστε τελευταίοι. Δεν είναι καλό, είναι το χείριστο. Καταστροφικό. Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι συγκεκριμένα και έχουν προτείνει και οι τρεις φορείς αυτοί στην Ελλάδα να κατευθύνει τις δυνάμεις προς εκεί. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη υποδομών στη χώρα μας υψηλών ταχυτήτων ίντερνετ. Ακόμα έχουμε DSL, για παράδειγμα, όταν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούσαν για το DSL πριν 10 χρόνια. Μιλάνε για γραμμές, για οπτικές ίνες παντού, μέχρι το τελευταίο χωριό μιλάνε για δορυφορικό ίντερνετ. Εμείς ακόμα είμαστε πίσω. Πιο παλιά όλα αυτά, 20 και χρόνια. Όλα, έτσι. Το ηλεκτρονικό εμπόριο λοιπόν πάει καλά στην Ελλάδα. Ο Έλληνας καταναλωτής θέλει να ψωνίζει και ηλεκτρονικά. Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις κάνουν μεγάλη προσπάθεια να προσφέρουν τα προϊόντα τους και ηλεκτρονικά. Από την άλλη πλευρά, υστερεί το κράτος στις υποδομές που έπρεπε να είχε προσφέρει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Όμως βλέπουμε ότι τα 2/3, για παράδειγμα, της ψηφιοποίησης θα κατευθυνθούν συγκεκριμένα στο κράτος και σε συγκεκριμένες υλοποιήσεις υπουργείων και όχι πάλι στις υποδομές και όχι στις επιχειρήσεις. Να σας δώσω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Χώρες που προείστανται στην ηλεκτρονική ανάπτυξη, στην ψηφιακή ανάπτυξη, όπως είναι οι ανατολικές χώρες, όπως για παράδειγμα η Πολωνία, δίνουν το 100% των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα πάρουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πιέζοντάς τη σε συγκεκριμένα πλαίσια να πραγματοποιήσει και υποδομές και σε λογισμικό και σε άλλες υλοποιήσεις που θα προσφέρουν στους πολίτες πλεονεκτήματα και θα βγουν προς τα έξι οι Πολωνοί για να έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων. Σας θυμίζω ότι οι πολωνικές εταιρείες έχουν κατακλείσει την ηλεκτρονική αγορά παπουτσιού στην Ελλάδα και ένα στα 5 παπούτσια που πουλιέται στην Ελλάδα είναι πολωνικό. Κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας τρίμερο. Και εγώ σας ευχαριστώ επίσης.